κύριε Νικολόπουλε, σε φεστιβάλ κιθάρας φέτος και φέτος. Πόσα χρόνια κλείνει? 21 χρόνια. 21 χρόνια. Θέλω καταρχήν να μου πείτε αν υπάρχει κάτι διαφορετικό φέτος σε σχέση με πέρυσι στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι πάντα εναλλάσσεται και εξελίσσεται, οπότε δεν είναι στατικό. Πάντα υπάρχει με κέντρο την κιθάρα. Μία αναφορά σε διάφορα είδη μουσικής, τα οποία περιλαμβάνουν από κλασική, μουσική δωματίου, τζαζ, φλαμέγκο, παραδοσιακά και δικά μας ελληνικά, τάγκο που είχαμε και φέτος. Πάντα δηλαδή υπάρχει μέσα σε αυτές τις 5 μέρες που διαρκεί το φεστιβάλ, υπάρχει μία αναφορά σε όλα τα διαφορετικά είδη μουσικής, ακριβώς για να έχει και ποικιλία. Επίσης υπάρχει, μ' αρέσει πάρα πολύ, διερνώ πολύ και η χώρη της και θέλω κάθε φορά να βρίσκουμε καινούργιους χώρους που μπορούν να απολαύσουμε μουσική. Όπως φέτος ήταν το προάβλιο του Ναού της Κινήσεως, το οποίο έχει έναν εκπληκτικό χώρο, ένα προάβλιο, το οποίο είναι ουσιαστικά σαν μία αίθουσα που του λείπει η σκεπή. Και κάναμε εκεί πέρα ένα πείραμα με τον περσινό νικητή του διαγωνισμού, ένα εκπληκτικό ταλέντο, τον Χριστόδουλο Μπενετάβλου, και πήγε πάρα πολύ καλά. Βέβαια υπήρχαν κάποιοι θόρυβοι, γενικά επειδή είναι και δρόμος, αλλά με μία μικρή ενίσχυση, γιατί φέτος θέλαμε να δοκιμάσουμε φυσικό τον ήχο, με μία ενίσχυση νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά. Και παρόλο που ήταν παράλληλα με μία εκδήλωση δικιά μας πάλι, μετά από μία ώρα, ήρθε αρκετός κόσμος, ήταν γύρω στα 70-80 άτομα. Είναι πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα μετά περπατήσανε και πήγανε να ακούσουν την άλλη συναυλία. Ήταν ένα πείραμα που πέτυχε. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω για την ανταπόκριση του κόσμου φέτος. Ποια είναι, αν υπάρχει, αν έχει αυξηθεί, αν έχει μείνει ίδιος ο κόσμος. Αν βλέπετε εσείς κάποιες διαφορές, ας πούμε. Το εκπληκτικό είναι ότι ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ αυτό το φεστιβάλ. Δεν ξέρω γιατί, το έχει κάνει σαν δικό του, δηλαδή περιμένει κάθε μέρα. Αυτό ξεκινάει από τη στιγμή που έρχεται το πρόγραμμα, που αρχίζουν να βγαίνουν οι αφίσες, όπου ο κόσμος λέει την αφίσα, λέει, α, ναι, το ξέρω αυτό. Δηλαδή, βοηθάτε και τα μέσα, και τώρα πια με το ίντερνετ και τα media, τα οποία μεταδίδεται γενικά η πληροφορία, αλλά ο κόσμος το ξέρει, το περιμένει. Και το εκπληκτικό είναι ότι από πέρσι ξεκίνησε αυτό, ότι έχουμε παραπάνω κόσμο από ό,τι μπορεί να χωρέσει ο χώρος. Δηλαδή, η χώρη αυτή η εξωτερική υπέροχη, πέρα από το υπέροχο θέατρο των Απόλλων, έτσι, που είναι κατεξοχήν χώρος για παραστάσεις, μουσικές, θεατρικές, όλοι οι άλλοι χώροι που επιλέγουμε, που είναι πάρα πολύ όμορφοι, μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο. Πέρσι κάναμε 2 εκδηλώσεις στο Κυπάριο, όπου πραγματικά ήταν έγειρα το Κυπάριο. Με τον Βαγγέλη τον Γερμανό και με τον Thomas Weisen που έπαιζε Iron Maiden, είχε τόσο πολύ κόσμο. Δηλαδή στον Γερμανό μετρήσαμε γύρω στα 600 άτομα. Απίστευτο. Δηλαδή, επίσης φέτος κάναμε μια συναυλία με τη Μαρία τη Φραγιαδάκη και τον Σεμπαστία Μασέ στην Πινακοθήκη των Κυκλάδων. Όπου εντάξει, ήρθε τόσο πολύ κόσμο, ήταν βέβαια και ένα αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη και τράβηξε το ενδιαφέρον. Αλλά ήρθε τριπλάσιος κόσμος από όσο μπορούσε να χωρέσει και από όσο περιμέναμε τις προηγούμενες χρονιές. Μάλιστα. Επίσης και το τάγκο στο Κυπάριο, πάλι υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Τώρα υπάρχει μεγάλη προσέλευση και στο θέατρο την πρώτη μέρα, ήταν γεμάτο. Είναι πολύ συγκινητικό και ενθαρρυντικό. Ο κόσμος σε τι είδη μουσικής έλκεται περισσότερο? Στην κλασική, πώς το βλέπετε εσείς? Οπωσδήποτε κάποια είδη τα οποία είναι πιο προσιτά και πιο κοντά, τον έλκουν περισσότερο. Δηλαδή βλέπω ότι όταν έχουμε αφιέρωμα σε ελληνική μουσική, οπωσδήποτε, παράδειγμα του Χατζηδάκη, υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Επίσης το τάγκο του αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι έτσι πιο εξωτικά. Πέρσι ένας Βραζιλιάνος που είχε έρθει και αυτό του άρεσε, αλλά και στην κλασική μουσική υπάρχει ενδιαφέρον. Μάλιστα. Είναι όμως και μερικό άλλο, συγγνώμη σας διακόπτω, είναι και κάτι άλλο. Είναι
υπάρχει ένα κοινό το οποίο έχει ταυτιστεί με κάποιους χώρους. Δηλαδή, ξέρουμε ότι στο Κυπάριο, για παράδειγμα, είναι κάτι μυστήριο, κάτι μαγικό. Ό,τι και να κάνουμε στο Κυπάριο, θα έρθει ο κόσμος και λέει: α, εδώ δεν το χάνω, αυτό είναι τίποτα. Δηλαδή, κάπου έχει ταυτιστεί με το χώρο. Με το περιβάλλον. Με το περιβάλλον, δηλαδή... σου λέει: είναι ωραία, είναι δροσερά, κάθομαι, απολαμβάνω. Οικονομικά, πώς πάει φέτος το φεστιβάλ, δηλαδή πώς βγαίνει. Εντάξει, όπως όλα, έχουν περιοριστεί πάρα πολλά οι ενισχύσεις, έτσι. Υπάρχει μια ενίσχυση από το Δήμο της Ερμόπολης που γίνεται και υπό την αιγίδα του. Και πάντα βρίσκουμε διάφορους χορηγούς και συνεργάτες, όπως πρεσβείες ξένων χωρών, διάφορα ινστιτούτα, τα οποία ενδιαφέρονται για το φεστιβάλ, ακριβώς επειδή έχει και πολύ μεγάλη ιστορία, και βοηθάνε να φέρουμε μουσικούς ξένους να παίξουν εδώ, αλλά οπωσδήποτε τα πράγματα είναι δύσκολα. Ένα βασικό όμως που κάναμε από την αρχή στο φεστιβάλ κιθάρας ήταν ότι θέλαμε να είναι οι εκδηλώσεις ανοιχτές, δωρεάν, ώστε να προσεγγίζεται ο κόσμος πιο εύκολα. Δηλαδή, πάντα βρίσκουμε τρόπους με χορηγίες να μπορέσουμε να καλύψουμε το κόστος από εκεί και να είναι για τον κόσμο εύκολα προσβάσιμο, όσο δυνατόν δωρεάν. Τώρα θα αλλάξει η Δημοτική Αρχή από Σεπτέμβρη. Έχετε έρθει εσείς σε επαφή, βλέπετε ότι υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον, να το πούμε, με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για τη συνέχιση του φεστιβάλ, για την ενίσχυσή του, πώς το βλέπετε? Επειδή υπήρχε μεγάλη πίεση στο να τρέξει το φεστιβάλ και προετοιμασία και πάρα πολλή δουλειά, δεν έχω έρθει ακόμα σε επαφή. Αλλά να τελειώσει, να αναλάβουμε και όλες οι άνθρωποι, θα συνεννοηθούμε, θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Είσαστε αισιόδοξος ότι θα συνεχίσει? Νομίζω ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος, όπως και όλα τα άλλα φεστιβάλ, προβάλλει την εμβολή. Και ίσως πρέπει να υπάρξει μια ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού πολύ πιο έντονα και σε βάση, ας πούμε, πιο συστηματική, ώστε να μπορέσει να πατήσει. Γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα να κάνουμε την Σύρο Μύκονο, έτσι. Δηλαδή δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει ή οτιδήποτε άλλο τουριστικό. Η Σύρος πρέπει να πατήσει πάνω σε αυτό που έχει, μια ιστορία 150 και χρόνων, έτσι, πολιτισμού, και κρίνοντας, βλέποντας και επειδή κυκλοφορώ και σε άλλα μέρη με πολιτιστικά πράγματα κλπ, η Σύρος έχει ένα και κοινό καλλιεργημένο και ποιότητα εκδηλώσεων. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να πας σε ένα νησί το καλοκαίρι και να υπάρχουν τόσες πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις, μουσικά, θεατρικά, εικαστικά. Δηλαδή υπάρχει πραγματικά ένας πολιτιστικός οργασμός, έτσι. Αυτό πιστεύετε ότι βγαίνει προς τα έξω? Δηλαδή υπάρχει κατάλληλη προβολή, υπάρχει το κατάλληλο promotion? Σε μεγάλο βαθμό υπάρχει, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει πολύ περισσότερο. Γιατί είναι και θέμα να προβληθεί διεθνώς, να προβληθούν διεθνώς αυτά, δηλαδή, τα σύνορα. Δηλαδή να σπάσει και τα σύνορα τα ελληνικά και να μπορέσει να προσθεί ακόμα πιο περισσότερο. Αυτό μπορεί να γίνει, ναι. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Πιστεύετε ότι ο πολιτισμός μπορεί να φέρει κέρδη, μπορεί να έχει έσοδα, δηλαδή... Εγώ βλέποντας άλλα μέρη στο εξωτερικό που βασίζονται πάνω στον πολιτιστικό τουρισμό, ακόμη και κάποια χορδιδάκια τα οποία μπορεί να ενθαρρύνουν το θέατρο, μπορεί να ενθαρρύνουν κάποια άλλα είδη. Υπάρχουν, δηλαδή, πολλά παραδείγματα που μπορεί να βρει κανείς στο εξωτερικό, που χώροι που δεν έχουν την ιστορία της Σύρου έχουν καταφέρει και έχουν προάγει το προϊόν το οποίο είναι καθαρά πολιτιστικό. Μπορεί να γίνει. Αλλά χρειάζεται, όπως και σε αυτές τις περιπτώσεις στο εξωτερικό, μια πολύ σωστή οργάνωση και έγκαιρο προγραμματισμό. Δηλαδή θα πρέπει τα γεγονότα τα οποία γίνονται το επόμενο καλοκαίρι σχεδόν να προβάλλονται από τώρα. Να υπάρχει τέτοιο προγραμματισμό, δηλαδή ένα χρόνο πριν να ξέρουμε τι θα γίνει και να αρχίσει η πρόθεση του, η προβολή του. Εσείς έχετε από τώρα, έτσι, κάποιο σχέδιο, ας πούμε, για του χρόνου, για παράδειγμα, για το φεστιβάλ, υπάρχει κάποιο πλάνο? Πάντα υπάρχουν κάποια πλάνα, περισσότερο σε κατευθύνσεις, σε είδη μουσικής και τι θέλουμε να φέρουμε. Σε τι καινούργιο θέλουμε να το βάλουμε, αλλά κονταρόμαστε με την ελληνική πραγματικότητα, η οποία είναι
δεν σε αφήνει να προγραμματίσεις για πολύ μεγάλο διάστημα. Αναγκαστικά δηλαδή πρέπει να περιμένεις κάποια διαδικαστικά πράγματα και μετά να μπορείς να το... Γραφειοκρατία δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Όχι μόνο γραφειοκρατία, δηλαδή ένα παράδειγμα. Θα έπρεπε οι ημερομηνίες πραγματοποίησης ενός θεσμού για να μπορέσεις να το προβάλλεις σωστά, να προσελκύσεις κόσμο, γιατί και ώρα θέλει να προγραμματίσει ένα ταξίδι. Οι καλλιτέχνες οι οποίοι θα έρθουν έχουν κλεισμένες τις ημερομηνίες τους 2 χρόνια μετά, οπότε θα ψάξεις να βρεις ένα κενό. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν από τώρα ένας ορισμός ημερομηνιών. Είναι πολύ σημαντικό. Το οποίο συνήθως γίνεται 3 μήνες, 4, 6 στην καλύτερη περίπτωση στην Ελλάδα. Το οποίο είναι αργό. Είναι διάστημα το οποίο είναι κρίσιμο. Μετά πρέπει να ψάξεις να δεις τι είναι διαθέσιμο. Δεν μπορείς να πεις ότι θέλω αυτό και θα το φέρω. Ένα παράδειγμα δηλαδή αυτό. Ναι, υπάρχει μια καθυστέρηση και υπάρχει και από πλευράς του Δήμου, δηλαδή της Επιτροπής Πολιτισμού, πέρσι ας πούμε ο ΠΑΣ, στο θέμα αυτό στην προβολή και στη δημοσιοποίηση. Τώρα βέβαια είναι και το ίντερνετ το οποίο πιστεύω ότι παίζει θετικό ρόλο σε όλα αυτά. Σαφώς. Απλά είναι θέμα απόφασης ότι θα κάνουμε αυτά τα πράγματα, τα βάζουμε κάτω, βάζουμε τις ημερομηνίες και από Οκτώβριο, πλειολόγος, έχουμε βγάλει το πρόγραμμα του καλοκαιριού. Και φυσικά κάποιες αλλαγές θα γίνουν έτσι, αλλά μια κατεύθυνση πρέπει να την έχουμε από τόσο νωρίς, ώστε να μπορέσει να γίνει η προβολή. Έτσι γίνεται δηλαδή σε όλα τα μεγάλα αντίστοιχα φεστιβάλ του εξωτερικού. Φέτος υπήρχαν και κάποια σεμινάρια. Πάντα υπήρχαν. Πάντα, ναι. Στο φεστιβάλ Χιθάρες πάντα είχε ένα διπλό χαρακτήρα από την αρχή. Είχε τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα και τον συναυλιακό, τον μουσικό καθαρά. Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας περιλαμβάνει σεμινάρια σε παιδιά από μικρά μέχρι ολοκληρωμένους μουσικούς. Υπάρχουν διαγωνισμοί και υπάρχει και μια ορχήστρα με όλους τους συμμετέχοντες που παίζουν κάποια κομμάτια για το ensemble, για να παίξουν μαζί. Η λογική είναι ότι οι καθηγητές, οι μουσικοί μάλλον που έρχονται, από το να έρθουν απλά να παίξουν, υπάρχει μια συνεννόηση από πριν μαζί τους, που λέμε ότι αφού είσαστε εδώ, κάθιστε 3-4 μέρες και κάνετε μερικά μαθήματα σε παιδιά, τα οποία θα έρθουν να μεταδώσετε την τέχνη σας, την γνώση σας. Και αυτό λειτουργεί πάρα πολύ καλά, όλα αυτά που ήταν από την αρχή δηλαδή η λογική. Και αυτό έχει αναπτυχθεί κιόλας, γιατί στην αρχή δεν είχαμε το διαγωνισμό. Έχουμε βάλει ένα διαγωνισμό που είναι ουσιαστικά 3 διαφορετικοί, ανάλογα με την κατηγορία, μέχρι 14 χρονών μικρά παιδιά, 14 με 17 και 17 με 77 πλέον. Και δουλεύουν τα σεμινάρια, υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει και το ενδιαφέρον και από το εξωτερικό. Φέτος, ας πούμε, αυτός που ήρθε, θα τον έχουμε σήμερα, 25 Ιουλίου, η τελευταία μέρα της φεστιβάλ, θα έχουμε έναν Σέρβο, ο οποίος ήταν εκπληκτικός. Ήρθε, έπαιξε και πήρε το πρώτο βραβείο, δηλαδή ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακός. Αλλά υπάρχει μέσα από αυτήν τη διαδικασία των σεμιναρίων, υπάρχει και μια προβολή έμεση του νησιού, του φεστιβάλ γενικά. Γιατί μπορεί να δείτε στο ίντερνετ, ας πούμε, πολύ μεγάλα ονόματα που έχουν περάσει από εδώ, έχουν πάρει βραβεία. Έχουν έρθει πρώτα απ' όλα από όλο τον κόσμο. Έτσι, έχουμε από Καναδά, Αμερική, Κίνα, Ευρώπη, δεν συζητάμε πάρα πολύ. Έχουν έρθει εδώ, έχουν παίξει, έχουν διαγωνιστεί, έχουν κάνει μαθήματα. Αλλά πάρα πολλά νέα παιδιά τα οποία είχαν έρθει στο διαγωνισμό. Και αυτή τη στιγμή είναι περιζήτητοι οι σολίστες. Στο βιογραφικό του γράφει ότι είχα πάρει το βραβείο από το φεστιβάλ στην Ερμόπολη. Μάλιστα. Αυτό είναι μια έμεση διαφήμιση. Αλλά πραγματικά, άμα ψάξει στο Google, έτσι για κιθάρα, για να δει, θα δει ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές στο φεστιβάλ κιθάρας της Ερμόπολης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εδώ, ντόπιοι, ας πούμε, Συριανοί, καλλιτέχνες κτλ., πιστεύετε ότι προβάλλονται, ας πούμε, μέσα από το φεστιβάλ κιθάρας? Έχουμε συνεργαστεί και συνεργαζόμαστε πάντα με ντόπιους, Συριανούς. Και αυτό που έχει καταφέρει το φεστιβάλ είναι ότι σχηματίζεται σιγά σιγά ένας πυρήνας παιδιών όπου αρχίζουν να αγαπάνε την κιθάρα, συμμετέχουν και βλέπεις ότι και στην ορχήστρα που θα κάνουμε σήμερα είναι γύρω στα 5-6 παιδιά τα οποία είναι από τη Σύρο, τα οποία έχουν παρακολουθήσει από πολύ μικρά παιδιά και φέτος συμμετείχαν και στα σεμινάρια και στο διαγωνισμό. Λίγο-λίγο δηλαδή ο ένας τραβάει τον άλλο και δημιουργείται ένας πυρήνας, φυσικά και με τη βοήθεια των καθηγητών τους εδώ
στα οδεία και στις μουσικές σχολές, αλλά είναι κάτι το οποίο το περιμένουν και το οποίο τους δίνει μια όθηση. Θέλω να μου πείτε και δύο λόγια για τη μουσική παιδεία στην Ελλάδα. Επειδή υπάρχει ένα θέμα τώρα με τα σχολεία, ας πούμε. Τα μουσικά σχολεία. Ναι, με τα μουσικά σχολεία, αλλά και με τα σχολεία, τα γενικά, όπου είναι υποβαθμισμένη η μουσική παιδεία στην Ελλάδα. Τι πιστεύετε εσείς ότι θα μπορούσε να γίνει για να αναβαθμιστεί? Η μουσική παιδεία ήταν γενικά πάντα αδύναμη ως υποβαθμισμένη στην Ελλάδα. Απλά τώρα λόγω κρίσης και λόγω της όλης της κατάστασης που βιώνουμε όλοι μας, έχει ουροτερέψει, έχει πάει πολύ πίσω. Γιατί όταν υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης και διαφορισμού σε τόσο πολύ κόσμο, είναι λογικό κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν για την εκπαίδευση, την πολιτιστική του παιδιού, να βγαίνουν πίσω. Δηλαδή πράγματα τα οποία κόβονται πρώτα σε μια οικογένεια είναι κάποια οδεία, κάποια σχολεία. Γιατί χορού, θεωρείται κάποια πολυτέλεια, ας πούμε. Θεωρείται πολυτέλεια. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά δεν υπήρχε γενικά και μια θέληση στην Ελλάδα για σωστή έτσι, παιδεία στην τέχνη επάνω. Σε Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και τα λοιπά. Πρώτα απ' όλα, βοηθάνε, είναι. Πρώτα απ' όλα, η μουσική, όπως και πολλές τέχνες, είναι ακόμα διαβάθμιτες στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει, για παράδειγμα, οι καθηγητές μουσικής είναι ένα μπαλάκι μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείου Πολιτισμού. Ενώ, ας πούμε, θεωρείται ο καθηγητής είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού επειδή είναι τέχνη, ουσιαστικά κάνει... Σαν δάσκαλος. Θα πρέπει να είναι στο Υπουργείο Παιδείας, γιατί και η παιδεία, η μουσική παιδεία είναι ένα κομμάτι της εκπαίδευσης. Δεν θα πρέπει να είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού, θα πρέπει να είναι στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτό είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, το οποίο το συζητάμε των αρμοδιοτήτων και ότι τελικά θα μπορούσε να βοηθήσει στην καλύτερη εκπαίδευση και στην... Μάλιστα. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε εσείς κάτι άλλο. Δεν ξέρω, νομίζω είπαμε αρκετά και για το φεστιβάλ. Νομίζω, ναι, έχουμε δώσει την εικόνα το τι ακριβώς... Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι σε σχέση με το, με το επόμενο πρόγραμμα του 2015, ας το πούμε. Αν υπάρχουν κάποιες σκέψεις για... κάτι διαφορετικό ή για κάτι άλλο από αυτό που... Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς βέβαια. Να δούμε και όλες τις αλλαγές, τι θέληση θα υπάρχει, να συζητήσουμε έτσι και με τους νέους ανθρώπους που αναλαμβάνουμε. Ιδέες υπάρχουν πολλές. Από εκεί πέρα είναι θέληση και δουλειά για να μπορέσουμε να... Και να βρεθούν και λεφτά. Ναι, εντάξει, σαφώς και τα χρήματα. Αλλά δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και η θέληση. Δηλαδή, με μια σωστή προετοιμασία μπορείς να βρεις και χρήματα και χρηματοδότες και υπάρχουν λύσεις. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.